σας, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Εμείς είμαστε καλύτερα και ψυχολογικά μετά το τροχείο που είχαμε, όσοι είδατε και το προηγούμενο vlog. Εντάξει, συνήλθαμε. Λίγο η μαμά μου αυχέναστης έβαλε και ένα κολάρο και ο Γιάννης λίγο αυχέναστης. Το παιδί, δόξα τω Θεώ, είναι καλά. Παιδιά, περιττώ να σας πω, μέχρι να περάσουν 24 ώρες και ψαχνόμαστε να δούμε αν είμαστε όντως καλά. Παναγία μου, πως έχουμε χτυπήσει κάπου και δεν το έχουμε καταλάβει. Καταλαβαίνετε, λίγο περίεργη φάση όλη. Και αυτή τη στιγμή που το συζητάω πάλι, με πιάνει η ψυχή μου, έτσι τρομάζω. Δεν θέλω, πολύ άσχημο mood. Έφυγε, τελείωσε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Και αυτή την εβδομάδα έχω άδεια. Και επειδή έχει άδεια και ο Γιάννης, όλο και κάνουμε κάποιες δουλίτσες μαζί. Τώρα εδώ τον περιμένω, έχει πεταχτεί λίγο σε μία δουλειά. Και έχουμε πάρει αυτοκίνητο αντικατάστασης, γιατί το Ford Puma, αυτό που είδατε που μας τρακάρανε, μάλλον δεν το είδατε, μπορεί να το έχετε δει άλλη φορά, θα μας το αντικαταστήσανε με ένα άλλο αυτοκίνητο, που είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο γι' αυτό. Και θα σας το δείξω αργότερα. Πώς το λένε αυτό, είναι το Renault? Capture. Όποιος θέλει να πάρει, παιδιά, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο και έχει πολύ ωραίους χώρους μέσα. Και πίσω έχει άνεση και μπροστά είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Θα σας το δείξω τώρα ή κάποια στιγμή να το δείτε. Έχουμε έρθει στο Hall of Plants που έχει αθλητικά εδώ μαζί με τον Γιάννη, να ρίξουμε μια ματιά. Ο Γιάννης γενικότερα το αρέσει πιο πολύ να φοράει αθλητικά, φόρμες και τέτοια. Για πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία τα ρούχα, αλλά είναι λίγο τσουχτερά. Να μου πεις, εντάξει, δεν είναι ότι και ότι, είναι φίρμες. Αλλά είδα ένα κολάν αυτό εδώ, αυτό που σας έδειξα πριν, που είναι λεοπάρ. Μάλλον ήταν μπλούζα και κολάν. Αλλά δεν. Είδα ένα δίπλα που είχε σκέτο μαύρο και είχε 60 ευρώ. Όχι μωρέ, δεν θα δώσω τόσα λεφτά. Εδώ δεν ξέρω, μπορεί να δω και κάτι άλλο. Μ' αρέσουν τα κολανάκια, έχει ωραία ελαστικότητα, αλλά δεν μπορώ να δώσω τόσα. Έχει και κάτι ωραίες φόρμες εδώ για το Γιάννη. Αλλά είναι λίγο τσοχτερούλικες, δεν ξέρω τώρα αν έχουν έκπτωση, θα δούμε. Να τη κορίτσια αυτή η ροζ εδώ, έχει και κόκκινη από κάτω. Αλλά εγώ ερωτεύτηκα αυτή τη ροζ εδώ με τη στάμπα. Και έχει και αυτό το ροζ το παντελονάκι επίσης εδώ, που γράφει Nike. Έχει μάλλον το σηματάκι εδώ. Και αυτή η πολύ ωραία. Πολύ ωραίο μαγαζί πάντως. Πολύ μεγάλο κατάστημα. Κούκι! Τι σου έβαλε η Έλενα? Σου έχει βάλει το χουάκι γουάκι, πώς το λένε, και είναι σαν να χαιρετάς. Βγήκες! Τι είναι, μωρή γλυκούλα? Γεια σου, κούκι μου. Γεια σου, κούκι μου. Γεια σας, γεια σας. Μου κλείνει το χεράκι, μου πέσει τα μαλάκια σου μπροστά. Θα σου βάλει η Έλενα. Καλέ, τι ωραία στέκα είναι αυτή η κούκι. Τι όμορφη που είσαι. Πήγε να με φιλήσει. Πας να με φιλήσεις, γλυκούλα μου. Τι σου βάζει η Έλενα? Σου βάζει τα παιχνίδια της πάνω? Πρέπει να σου βάλω και ένα κοκαλάκι. Τι είναι, μωρέ? Και αυτή πρέπει να με φιλήσει. Κούκι μου, σ' αγαπάμε, κούκι μου, ναι, σ' αγαπάμε. Περίμενε να σου βγάλω αυτό.
Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ να σε βγάλω αυτό εδώ. Περίμενε. Σ' αγαπάμε, σ' αγαπάμε. Ναι, άμα βλέπει αγκαλίτσα τη... Σέλη και αυτή η αγκαλίτσα. Ναι, μωρέ. Να είμαστε πάλι. Πάμε να κάνουμε και ένα supermarket haul που ξέρω που σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι από το My Market και είναι αρκετά μεγάλο το supermarket haul. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα τα βγάζω τώρα από τη σακούλα γιατί δεν ξέρω αν θα μου χωρέσουν όλα μέσα στο τραπέζι. Λοιπόν, ξεκινάμε. 2+1 δώρο σε πτώνα Calm & Care με αλόι. Δεν μπορούμε χωρίς μωρομάντιλα. Είναι απαραίτητα για τα πάντα. Λοιπόν, κέικ, αλατίνι, κακάο με κομμάτια σοκολάτας. Και για την Έλενα να πάρει στο σχολείο μαζί και εμείς που τσιμπολογάμε. Λοιπόν, best value λέει σε πτώνα Daily Clean. Είχε νομίζω έκπτωση στο My Market αυτά. Ναι, τα πήραμε καλή εκδοσούλα για το τεμακιγιάς. Πήρα αυτά εδώ τα ξηραφάκια 3+1 δώρο και αυτά τα είχε, τα ζιλέτ. Πολύ καλή τιμή. Βγαίνανε πολύ καλή τιμή και είναι αυτά τα ξηραφάκια τα οποία είναι... Βλέπετε, δεν έχει μόνο μία λεπίδα. Με βολεύουν πάρα πολύ. Ξέρετε τι είναι αυτό. Πήραμε της Έλενα τσίπι κάο, μπισκότα γεμιστά. Είναι σχολείο τώρα η Ελενίτσα, θα τα δει μετά. Protein cookie, zero sugar added with high protein. Πήρε ο Γιάννης αυτό εδώ, αλλά... Ήτανε νόστιμο αυτό, Γιάννη. Α, γιατί έχει και πρωτεϊνούλα μέσα. Μετά, πήρε ο Γιάννης Old Spice Rock Lay with Charcoal Sour Gel and Sabu. Σαμπουάν και Sour Gel και αφρόλουτρο, 2+1. Μυρίζει πολύ ωραία έτσι αυτό το αντρικό το άρωμα. Ωραίο. Αυτά τα κρουασανάκια, τα οποία έχουμε κι άλλα μέσα, θα τα συναντήσουμε. Απλά αυτή η σακούλα έτυχε και δεν έχει. Τα βγάζω μία-μία τη σακουλίτσα. Τα νουνούκι, γιατί η Ελενίτσα έχει κολλήσει και θέλει αυτά εδώ τα συγκεκριμένα γαλατάκια. Για να ανεβάσω την επόμενη. Α, έχει κι άλλα αυτή εδώ. Έχει και σοκοφρέτες με κακάο. Ναι. Τι άλλο έχει. Τίποτα. Μετά, α παιδιά, κοιτάξτε τι πήραμε. Δεν ξέρω, θα δοκιμάσω και θα σας πω την επόμενη φορά είναι ωραία. Μπιφτέκια λαχανικών. Σιγά σιγά και για να κάνουμε νηστεία. Εγώ δεν μπορώ ακόμα, γιατί σας είπα περνώ κάποια αντιβίωση. Οπότε, αν αρχίζω και τρώω λαχανικά, θα με πειράξει πάρα πολύ το έντερό μου και θα έχω πρόβλημα. Αλλά μετά, όταν τελειώσω, θα ξεκινήσω την νηστεία. Λοιπόν, κουλουράκια με σουσαμάκι. Μπιφτέκια κοτόπουλου, γιατί θα φτιάξω πάλι μπιφτεκάκια με καραμελωμένα κρεμμύδια, όπως είχατε δει και σε ένα άλλο βιντεάκι. Μου να τα βάλω να μην μου πέσουν. Να το και το άλλο κουρασανάκι, ένα-ένα εμφανίζονται. Τα καπρίς, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Τα τρώω κι εγώ. Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ τη σοκολάτα, αυτά τα συγκεκριμένα όμως μου αρέσουν. Ή μάλλον, μου αρέσει και η σοκολάτα, απλά δεν θα φάω πολύ ποσότητα. Γενικότερα δεν θα φάω πολύ ποσότητα από γλυκά, δεν το κάνω. Γιατί προστατεύω τον εαυτό μου ή κοιτάω να δω για το σώμα, δεν μπορώ να φάω πάρα πάρα πολύ. Αυτά τα πήρε ο Γιάννης, καπρίς, dark chocolate, είναι με κακάο αυτά. Φρέσκο γάλα στάμου. Πήραμε επίσης αυτό που λέει Esti Plant Based Meatballs. Είναι μπιφτεκάκια με 16 γραμμάρια πρωτεΐνης. Φυτική λέει πρωτεΐνη, αναμερίδα, 16 γραμμάρια. Και είναι 15 φυτικά κεφτεδάκια χωρίς συντηρητικά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι χωρίς συντηρητικά. Είναι αυτά εδώ. Δεν τα έχω δοκιμάσει. Θα δοκιμάσω και θα σας πω την επόμενη φορά. Θα σας δείξω όμως μετά τι έχω δοκιμάσει και μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το βρούμε. Α, αυτό εδώ. Αυτό, παιδιά, είναι από Ύψιστον λέγεται. Και τα είχε διαλέξει η Έλενα την προηγούμενη φορά. Πω πω, τα πήραμε κρύα καρδιά, λέω, δεν θα μας αρέσουν. Και είναι κεμπάπ με τυρί, κρέμα, μοσχάρι και πρόβιο. Εκλεκτή σπιτική συνταγή, λέει. Λοιπόν, τα βάλαμε στο φούρνο, φάγαμε προχθές, γιατί... Με ριζάκι, να σας πω, γιατί εντάξει, όταν θέλω, βιάζομαι και θέλω να φτιάξω κάτι στα γρήγορα, είναι καλά αυτά. Τα βάζεις και σε ένα 20 λεπτό, το πολύ έχουν γίνει. Βάζεις και ένα ριζάκι και είμαστε ok. Και ήταν πάρα πολύ νόστιμα.
Και η Έλενα έφαγε, γιατί και αυτή, εντάξει, είναι, δεν της αρέσουν όλα. Και άρεσε και σε εμάς. Αν θέλετε, δοκιμάστε το. Κι άλλο ένα κουρασανάκι, να τα ένα-ένα βγαίνουνε. Αυτά εδώ που σας τα έχω ξαναδείξει αρέσουν στο Γιάννη ζωκοφρέτες με επικάλυψη σοκολάτας. Γαλατάκια με πρωτεΐνη άρλα. Γαλατάκια σοκολατούχο. Γαλατάκια τέτοια. Τι άλλο έχουμε. Επόμενη σακούλα. Χαρτοπετσέτες ρεγκίνα, άσπρο με γαλάζιο και σκέτες ελίτ λευκές. Ένα κοτοπουλάκι εδώ για να φτιάξουμε κοτόπουλο με πατατούλες. Τυράκι νουνού. Είδατε η διπλή μερίδα για να μας φτάνει. Ριζογκοφρετούλες μπάρμπεκιου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και εγώ τρώω και η μικρή. Έχει μέσα πιπεριά, κρεμμύδι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τσιχλίτσες Trident Max. Κιμάς. Α, άλλη μία ριζογκοφρέτα μπάρμπεκιου. Καραμολέγκος, αραβικές πίτες, μ' αρέσουν πολύ και στην τοστιέρα τις βάζω με τυρί και γαλοπούλα και στο τηγανάκι λίγο να ζεστάνω και τις διπλώνω μετά. Πού να τις βάλω αυτές, θα τα βάλω μετά στο ψυγείο. Βραστή γαλοπούλα, ενελάδι. Έναν χυμό ωραία, χυμό φράουλα, ήθελε η μικρή να είναι λύση και τη φράουλα. Τις βρήκαμε. Δεν ξέρω αν είναι νόστιμος, δεν έχουμε δοκιμάσει. Μπέικον καπνιστό, λέει, χωρίς γλουτένι, φαντής. Η Ρογιάννης και αυτό εδώ. Επίσης, πήραμε κοτόπουλο ψητό, Νίκας Νιτσιάτος, όχι μάλλον φετούλες από κοτόπουλο ψητό, δεν είναι το κοτόπουλο ψητό εδώ. Άλλη μία βραστή γαλοπούλα, ενελάδι. Α, ναι, και πήρε και αυτά ο Γιάννης, ναι. Spring rolls, λέει. Λαχανικά έχει μέσα. 8 τεμάχια από το χωράφι στο πιάτο, vegan. Λοιπόν, vegan ή vegan, νομίζω vegan καλύτερα. Δεν έχω δοκιμάσει ούτε από αυτό, κορίτσια. Θα δοκιμάσω και θα σας πω την επόμενη φορά, γιατί σίγουρα θα κάνουμε κι άλλο ένα supermarket haul την επόμενη εβδομάδα. Θα έχω ξεκινήσει βέβαια τη δουλειά και ψιλοζορίζομαι λιγάκι, αλλά θα τα καταφέρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, κορίτσια, εδώ παραλίγο να ξεχάσω μία σακούλα. Λοιπόν, βαμβάκι σε πτώνα, 50% free, το είχε πάρα πολύ οικονομικό στο My Market. Εξαφανισμένο, δύο κομμάτια είχαν μείνει. Είναι 150 γραμμάρια και τα 50% λέει free product. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ακριβώς την τιμή. Θυμάμαι ότι άλλα ήταν πολύ πιο μικρά και ήταν πιο ακριβά από αυτό. Όσοι θέλετε, προλάβετε. Πηγαίνετε να πάρετε. Πήραμε στα αρένια ψωμάκια χάμπουργκερ για να φτιάξω, όπως σας είπα, τα μπιφτεκάκια με τα καραμελωμένα κρεμμύδια, μάλλον να φτιάξουμε χάμπουργκερ. Αυτό εδώ το έχει επίσης 50% το My Market. 50 ή 45% το έχει. Ή 45-50. Όσοι παίρνετε για το πλυντήριό σας, πηγαίνετε να το πάρετε. Είναι με έκπτωση. Το Elvive Color Vif σαμπουάν προστασία χρώματος με κόκκινη πεόνια και UV φίλτρα επίσης είναι με έκπτωση. 45% είχε, 50%. Κούκι μου, τι κάνεις? Μ' αρέσει πάρα πολύ, το προτιμώ. Γενικότερα, παιδιά, θα πάρω ό,τι βρω με έκπτωση και νομίζω ότι έτσι κάνετε περισσότερο. Δεν μπορώ να πάρω δηλαδή σαμπουάν, δεν το έχει π.χ. το Elvive με έκπτωση και όχι, εγώ όσο και καλά θα πάρω το Elvive, δεν με πειράζει καθόλου. Εντάξει, παίρνω συγκεκριμένα, είναι κάποια που δεν μου αρέσουν καθόλου και να τα έχουμε έκπτωση δεν παίρνω. Αλλά μπορεί αντί για αυτό να πάρω τη Σορζέν, το οποίο μου αρέσει.
Πάρα πολύ, δεν το περίμενα, το είχα δοκιμάσει πολύ καλό και τη Σορζέν. Ή μπορεί να πάρω φρούκτης κάποια άλλη φορά. Είναι και κάποια, δεν θέλω να πω ποια είναι, που δεν το παίρνω καθόλου. Λοιπόν, επίσης και μία χλωρίνη. Και, α, ο Γιάννης πήρε και αυτό το Old Spice Night Panther που λέει. Αποσμητικό. Προφανώς θα το κάνει σετ με το αφρόλουτρο. Μάλιστα, ωραία. Κρεμμυδάκια, για να φτιάξουμε και τα καραμελουμένα κρεμμύδια. Μπανανούλες, τελειώσανε. Και μπανάνες. Αυτά, γιατί πριν μπερδεύτηκα και πήγα να κλείσω το supermarket hall. Τώρα θα το κόψω κάπου και θα προσθέσω και αυτό. Λοιπόν, αυτά αγάπες μου. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να περνάτε όσο πιο καλά μπορείτε, να έχετε θετική ενέργεια. Τι άλλο, αυτά θα τα πούμε πολύ σύντομα. Πολλά φιλάκια, γεια σας!